Καταρχάς, εύχομαι καλή σεζόν, γιατί δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο σε όλους τους συναδέλφους. Και ευχαριστούμε πολύ και όλο τον κόσμο που μας επισκέφτηκε, γιατί πραγματικά ήταν καλός κόσμος, πέρασε καλά και πέρασαμε και εμείς καλά μαζί τους. Η σεζόν μας έκανε μια ελαφριά καμπή προς το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Τώρα πάμε καλύτερα. Ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος δείχνει πολύ θετικά βήματα και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Το σκεπτικό μας είναι τώρα για το χρόνο, η οποία θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα το παλέψουμε όμως. Γιατί το λέτε? Εντάξει, τα οικονομικά όλου του κόσμου είναι δύσκολα, το γνωρίζουμε. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Προσπαθούμε και εμείς από μέρος μας ό,τι καλύτερο να κάνουμε. Προσπαθούμε τα χρήματα που δίνει ο επισκέπτης να τα παίρνει ευχαριστιώντας το, να έχει πολύ καλές διακοπές, να περνάει καλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν λέμε εμείς, δεν εννοώ μόνο όσοι έχουμε ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια σε όλο το Δήμο Ναυπλίου, εννοώ και όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής μας. Γιατί όλοι συμβάλλουμε στο καλό κλίμα. Η σεζόν ξεκινάει για τον Ναύπλιο 1η-1η του 2024 ξεκίνησε. Δεν ξεκινάει το Μάιο. Θέλουμε σεζόν μεγάλη και το παλεύουμε πολύ σε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Είναι ένα γεγονός μεγάλο που πάρα πολλοί κόσμος επισκέφθηκε το Παρίσι. Και είναι λογικό. Δεύτερον, πολύ ζέστη. Ο κόσμος, οι επισκέπτες του Ναυπλίου είναι άνθρωποι που έρχονται, θέλουν να δουν τους αρχαιολογικούς χώρους, θέλουν να πάνε στις παραλίες. Ένας ανασταλτικός παράγοντας ήταν η πολύ ζέστη. Σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε το Σεπτέμβριο και πάει καλύτερα από ό,τι πηγαίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θέλετε να πείτε ότι έχουμε κρατήσεις για Σεπτέμβριο και ναι. Οκτώβριο? Ναι, και από ναι. Πού κυρίως, από ποιες χώρες? Από όλο τον κόσμο. Για μας οι επισκέπτες δεν έχουν χώρα, το έχουμε ξαναπεί. Ο επισκέπτης για μας είναι πολύτιμος από όπου και αν έρθει. Σίγουρα έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και από την Αμερική και από την Ευρώπη, αλλά και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή είχαμε πολλούς Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Ναι, η Αμερικάνικη αγορά πάει πάρα πολύ καλά στην δικιά μας, είναι πολύ δυνατή στην τομέα του Ναυπλίου. Αυτό όμως που δίνουμε μεγάλη σημασία δεν είναι να έρχονται, το θέμα για μας είναι να περνάνε και καλά, και αυτό το πετυχαίνουμε. Τι ζητούν κυρίως? Ζητούν αυτό που πραγματικά το Ναύπλιο τους δίνει, μια ρομαντική πόλη, μια πόλη που οι επισκέπτες, που οι επαγγελματίες θα τις υποδεχτούν με ένα μεγάλο χαμόγελο και θα τους προσφέρουν ωραίες διακοπές. Αυτό το παίρνουν. Νομίζω το στοίχημα το έχουμε κερδίσει. Ο γαστρονομικός χώρος τι λέει, τι ζητούν κυρίως οι Αμερικανοί που είναι πολλοί? Κοιτάξτε, όταν έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται να φάνε προϊόντα δικά μας. Εμείς έχουμε με τους συναδέλφους μας όλους, προσπαθούμε να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα μας. Είναι δυνατόν δηλαδή να έρχεται στον Ναύπλιο και να ζητάει κρουασάν? Αν θέλει θα το έχει, αλλά εμείς προσπαθούμε να του δώσουμε τα προϊόντα τα δικά μας. Το πορτοκάλι μας, την ελιά μας και ούτω καθεξής. Βέβαια, οπωσδήποτε. Οτιδήποτε παραδοσιακό είναι για μας θετικό και αυτό θα τους δώσουμε. Όμως. Φυσικά, αυτά θέλουν. Μα γι' αυτό έρχονται. Ξεκινάνε από την άλλη άκρη του κόσμου για να γευτούν τη δικιά μας κουζίνα. Δεν έρχονται εδώ πέρα για να γευτούν την κουζίνα που θα τη βρουν στο σπίτι τους, στη γειτονιά τους. Τώρα ως προς τις τιμές, πού κοιμάνθηκαν, αν ήταν καλές, αν ήταν ανεβασμένες, σε πτώσεις σε σχέση με πέρσι? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, να σας πούμε το κόστος το δικό μας πόσο ανέβηκε. Αφήστε το, να μην το συζητήσουμε καν. Όλοι ξέρετε πόσο έχει ανέβει το ηλεκτρικό και όλα τα συναφή. Όλοι ξέρετε πόσο έχει ανέβει αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε, πόσο έχουν ανέβει τα προϊόντα. Αν πάτε στην αγορά με τα ντόπια προϊόντα και το καθεξής. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε αυτά τα χρήματα που ζητάμε από τον επισκέπτη να έχουν ανταπόδοση, να έχουν μεγαλύτερη ανταπόδοση, και το πετυχαίνουμε. Ανακαινίζουμε τις μονάδες μας συνέχεια, βελτιωνόμαστε, έχουμε πολύ καλή προσφορά υπηρεσιών και ο κόσμος βγαίνει ευχαριστημένος. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό δεν είναι να έρθουν επισκέπτες εδώ. Το βασικό είναι να φύγουν ευτυχισμένοι οι επισκέπτες. Δεν μας είπατε όμως για τις τιμές, από τη μικρότερη μέχρι την υψηλότερη, ίσως. Κοιτάξτε, μπορεί να βρει ένα κατάλημα, για παράδειγμα, από 80, 100, 120 ευρώ και ούτω καθεξής, και πολύ παραπάνω. Ανάλογα τι θέλει ο επισκέπτης. Αυτό όμως που θα πληρώσει θα το πάρει. Αυτό έχει σημασία. Γιατί πολλοί λένε ότι, ξέρετε, η τιμή είναι λίγο φτηνή, είναι λίγο ακριβή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι θα δώσει στον επισκέπτη σου και τι φεύγοντας ο επισκέπτης θα πει: αξίζαν τα λεφτά μου? Ναι, αξίζαν. Αυτό είναι το μυστικό. Πάντως, εντάξει, και με 80 και 100 ευρώ είναι προσιτή τιμή που μπορεί κάποιος να την πληρώσει. Σίγουρα. Τώρα, μπορούμε να πούμε δηλαδή σε γενικές γραμμές ότι ήταν μια καλή χρονιά? Πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Όχι.
Όχι. Θα λέγαμε ότι είναι μια αρχή μιας δύσκολης χρονιάς και η επόμενη θα είναι ακόμα δυσκολότερη. Αλλά το παλεύουμε σκληρά. Το παλεύουμε από όλες τις πλευρές για να μπορέσουμε και να φύγουν ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και να ξανάρθουν και να φέρουν και άλλους επισκέπτες. Είναι πολύ βασικό αυτό. Το feedback που αφήνουν οι επισκέπτες μας να το καταλαβαίνουμε και να το δίνουν και σε άλλους επισκέπτες ότι ναι, περάσαμε καλά. Πηγαίνετε κι εσείς. Πληρότητες μπορούμε να έχουμε για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μηδέ πριν του τέλους μπακάριζε. Θα περιμένετε κόσμο. Περιμένουμε κόσμο. Ναι, έχουμε κρατήσεις. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή. Το παλεύουμε πάρα πολύ και παλεύουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το 25. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα το παλέψουμε.